Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα στο κανάλι. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη εδώ να κάνω διακοπές και να βρεθώ με τους φίλους μου και τους παλιούς μου συμφοιτητές. Ο Μιχάλης από εδώ είναι συμφοιτητής. Γεια σου Μιχάλη, παίζει στα παιδιά. Ο Μιχάλης είναι παλιός συμφοιτητής και φίλος και ασχολείται με έναν τομέα ο οποίος με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά όντας άσχετος σε αυτό το θέμα δεν έχω εντρυφήσει παραπάνω και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να κάνω ένα καλό intro και σιγά σιγά να αρχίσω να ασχολούμαι και εγώ λίγο πιο πολύ. Ασχολείται με Arduino, με προγραμματισμό πάνω σε Arduino, διάφορες εφαρμογές και λειτουργίες που μπορείς να πετύχεις με την πλακέτα αυτή. Το Arduino, βέβαια το συγκεκριμένο που κρατάω εγώ είναι το Funduino, θα σου το δείξω. Είναι αυτό εδώ. Είναι μια πλακέτα πολύ πιο μικρή από το Raspberry Pi και για να, μια που το ανέφερα, να δούμε σε σύγκριση ένα Raspberry Pi με ένα... Το 3 είναι. Το Raspberry Pi το 3. Χτυπά λίγο το φως, αλλά εντάξει, είμαστε off studio. Έχω και studio, φαντάσου. Wow. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το Raspberry. Βλέπετε τη διαφορά στο μέγεθος και το τι λειτουργίες έχει πάνω. Και το Arduino και από κάτω μια... Πώς το λέμε εμείς αυτό στο πανεπιστήμιο? Raster το λέγαμε. Σήμερα το λένε και breadboard. Ναι, πολλοί το λένε έτσι. Λοιπόν, εμείς Raster το λέγαμε στο πανεπιστήμιο. Και... Πες μας δύο πράγματα, όντας πιο ειδικός και πάνω στο χώρο και έχοντας κάνει πάρα πολλά προγράμματα σχετικά. Πες μας, τι είναι το Raspberry, το Arduino. Ας συγκινήσουμε τα βασικά. Τι είναι το Arduino? Το Arduino είναι μια πλακετά ανοιχτού κώδικα η οποία ξεκίνησε και σχεδιάστηκε το 2006 από έναν Ιταλό καθηγητή και έναν Ισπανό. Η προσπάθειά τους ήταν να αναπτύξουν μια πλατφόρμα στην οποία οι φοιτητές θα μπορούσαν να μάθουν προγραμματισμό και να κατασκευάζουν αυτοματισμούς. Άρα χρησιμοποιεί δικό του κώδικα μέσα. Έχει δικιά του γλώσσα προγραμματισμού. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί είναι η C. Plus-plus ή διεύθυνση. Η C είναι ένα υποείδος της απλής C που λέγεται Wiring C και είναι πολύ απλουστευμένη. Και είναι και πολύ εύκολος ο τρόπος που είναι δομημένα τα προγράμματα και υπάρχουν και πολλοί τρόποι για να μάθουν ακόμα και παιδιά δημοτικού να. Μάθουν να γράφουν. Βέβαια, έχει ξεφύγει από αυτό που ξεκίνησε το 2006 να είναι ενός μια εφαρμογή για τα πανεπιστήμια. Πλέον εντάξει, είναι φοιτητές. Θέμα και τιμών και ότι η διαθεσιμότητα του είναι λίγο πιο εύκολη. Έχει φύγει, το έχουν πάει σε επίπεδο να γίνει χόμπι. Χόμπι, ακριβώς. Όχι να γίνει, έχει γίνει χόμπι. Είναι χόμπι αρκετών. Είναι χόμπι αρκετών. Και θέλω να γίνει και δικό μου χόμπι κάποια στιγμή. Και είναι. Θυμάσαι, έχεις ακούσει παλιά που ήταν. Οι ραδιοερασιτέχνες στην Ελλάδα. Ναι, που ασχολούνταν με τις συχνότητες και. Και αυτοί όλοι κατασκευάζουν τους δικούς πομπούς και τα λοιπά. Ναι. Αυτό είναι η εξέλιξη μετά από όλο αυτό, χωρίς να σε κυνηγάει κάποιος ότι πέπεις παράδειγμα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή αυτό σου βάζει να προσπαθείς να κατασκευάσεις εσύ κάτι με ηλεκτρονικά στοιχεία ή και όχι μόνο, με κινητήρες και τέτοια και μπορείς να επικεντρωθείς να κάνεις διάφορα πραγματάκια. Από το να κατασκευάσεις ένα δίκτυο. Παίρνω σε ένα-δύο παραδείγματα, γιατί ναι, τώρα ακούνε, απλά ίσως οι πιο εξοικειωμένοι ξέρουν, αλλά επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το ακούει πρώτη φορά ή δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα, απλά το είδε μια φορά. Πες μας δύο-τρεις εφαρμογές, για παράδειγμα, που μπορούμε να πετύχουμε σε απλό χομπιστικό επίπεδο και σε λίγο πιο εξελιγμένο. Το πιο χομπιστικό επίπεδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να ασχοληθείς με τη ρομποτική. Ωραία. Και να το έχεις αυτό εδώ πέρα ως κέντρο ελέγχου του ρομπότ σου. Να φτιάξεις ένα μικρό wall. Που περπατάει, βλέπει. Είδα ένα τέτοιο αποσυνδρομολογημένο πριν από λίγο. Να εντοπίζει αριστερά, δείξε τα εμπόδια, να κινείται και να αποφασίζει μόνο τη διαδρομή του. Και να παίρνει αποφάσεις. Δηλαδή να μην πάω να πάρω τα Lego, τα Mindstorm, τα οποία έχουν τη μπλακέτα. Τα Lego, τα Mindstorm, τώρα αυτό είναι οι δύο μεγάλοι κόσμοι που συγκρούονται. Δεν θεωρείται ότι είναι αντίθετη. Γιατί το Lego, το Mindstorm είναι η πιο προστευμένη μορφή αυτού. Ένα παιδάκι στο δημοτικό μπορεί να μπει στη λογική στο πώς να κατασκευάσει ένα ρομπότ χρησιμοποιώντας το Lego, το Mindstorm, αλλά με αυτό μαθαίνει τη λογική. Άμα θελήσει όμως να πάει στο επόμενο επίπεδο, να μάθει προγραμματισμό. Άρα είναι ένα καλό προγραμματισμό στην ουσία. Στο μέλλον θα είναι πολύ πιο χρήσιμος να ξέρεις και προγραμματισμό. Θα είναι και πολύ πιο χρήσιμος να ξέρεις, άμα σου θες να πας και σε πολυτεχνείο ή τεχνικές σχολές, να μάθεις, να χρησιμοποιείς και να κατασκευάσεις πραγματάκια. Σίγουρα δεν θες να μείνει μόνο στην κολλάς του βλάκια.
Ωραία, είναι λογικό. Βέβαια, μην το ρίχνουμε. Βέβαια η τιμή είναι τεράστια διαφορά, έτσι. Η τιμή είναι τεράστια, επειδή είναι πολύ πιο εύκολο το interface στο Mindstorm, στα Lego, είναι και πολύ πιο μεγάλο. Είναι μαζί, πάνω αλλά, στο προσάρτο. Αλλά το κόστος που είναι τριψήφιο μέχρι και τετραψήφιο, στα πολύ χαμηλά τετραψήφια φτάνει, είναι κόστος για ομάδα. Δεν μου λες, αυτό πάνω κάτω το κόστος της πλακέτας, χοντρικά, πόσο πάει με το κόστος αυτής της πλακέτας. Μονοψήφιος. Σοβαρά. Αυτό είναι μονοψήφιο. Άντε ρε. Ναι. Επίσης να πω και ότι. Δευτερόλεπτα, γιατί ναι. Αυτό το έχω προσέξει πολύ καιρό πριν όταν έψαχνα. Συνήθως θα τα βρείτε τα περισσότερα από αυτά μαζί με set. Ας πούμε. Με όλο το αυτό το σετάκι. Έρχονται διάφορα set, τα οποία μέσα set, να σας δείξω, έχουν. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Έχουν καλωδιάκια, αντιστάσεις, τρανζίστορ, λιχνίες, φλετάκια, αντιστάσεις, οθόνες. Γιατί μπορείς να φτιάξεις πολύ ωραία ρολόγια, μετρητές. Και γενικά. Μπορείς να τα αγοράσεις όλα αυτά τα κομμάτια για να φτιάξεις το δικό σου set, οτιδήποτε βάλεις στο μυαλό σου, είτε μεμονωμένα αγοράζοντας τα ένα-ένα, είτε απλά να παραγγείλεις όλο το set. Ας πούμε υπάρχουν προτζεκτάκια τα οποία σου λέει πώς να φτιάξεις ένα ρολόι ξυπνητήρι με μεγάλη οθόνη να συνημερώνει με Bluetooth στο κινητό σου. Οπότε σου στέλνει όλο το πακέτο, εσύ το συναρμολογείς, σε βοηθάει κιόλας. Ίσως κάποιοι από αυτά να γράψει τον κώδικα που χρειάζεται μέσα. Ναι, υπάρχουν, κοιτάξτε, υπάρχουν τεράστια το κοινότητα, community είναι τεράστιο. Τεράστιο. Αυτό είναι, τεράστιο. Αυτό καταρχάς. Δηλαδή, πέρα από το να μάθεις να κάνεις κάποια βασικά πραγματάκια με κάποια υποβοήθηση στην αρχή, μπορείς σιγά σιγά ψάχνοντας πράγματα στο διαδίκτυο να φτάσεις να βρεις άπειρα. Υπάρχουν άπειρα. Script, υπάρχουν συνδεσμολογίες, υπάρχουν σχεδιαγράμματα, αποκυκλώματα. Εγώ θυμάμαι πριν από 2-3 χρόνια που το είχα πρωτομάθει και έψαχνα λίγο έτσι να δω τι παίζει, έψαχνα να δω ένα ρολόι ρε παιδί μου, γιατί μου άρεσε, παίρνεις, τάκ μια οθόνη, την κουμπώνεις από πάνω και προσπαθείς να προγραμματίσεις ένα ρολόι το οποίο καλή ώρα αυτό εδώ το πράγμα πάνω κάτω ήτανε, το κουμπώνεις. Βγήκα κάπου. Όχι, δεν το κουμπάς πάνω σε αυτό, το συνδέεσαι πάνω στο ράστερ. Στο ράστερ πάει, γιατί κάποιο κουμπώνουμε και πάνω, τέλος πάντων. Όχι, αυτό το βάζεις πάνω στο ράστερ και μπορείς αυτή την οθόνη να τη χρησιμοποιήσεις για να δεις οτιδήποτε. Και έβλεπα ότι οι τυπάδες στο ίντερνετ είχαν φτιάξει όλο το σχεδιάγραμμα, σου είχαν κάνει τη συνδεσμολογία, επειδή αν έχεις ασχοληθεί με βασική ηλεκτρολογία, είτε στο σχολείο, αλλά κυρίως στο πανεπιστήμιο, οπουδήποτε. Γιατί εμείς στο φυσικό ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με ηλεκτρολογία και ηλεκτρονικά. Και τα παιδιά από τα ΕΠΑΛ ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό. Εννοείται, γιατί είναι αυτό. Στα τεχνικά λύκια είναι πάρα πολύ. Ξέρεις πάνω κάτω πώς να τα συνδέσεις πάνω στο ράστερ σου, τα έδειχνε όλα εκεί όμορφα ενημερωμένα και σου έδειχνε ακριβώς τι αντιστάσεις χρειάζεσαι. Σου είχε κομμάτια από τον κώδικα που χρησιμοποίησε για να μπορέσει να το προγραμματίσει, για να το περάσει μέσα. Οπότε. Είναι αυτό που μου έκανε εντύπωση, ότι υπάρχει μια τεράστια κοινότητα από χομπίστες, ο οποίος υποστηρίζει ο ένας τον άλλον για να μπορέσεις να εξελιχθείς. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα το πάρεις και θα το εκμεταλλευτείς. Μπορείς να κάνεις και project, αν είναι κάτι ιδιαίτερα πρωτότυπο ή πολύ χρήσιμο, να το πουλήσεις και να πουλήσεις πατέντα να φανταστώ σε αυτό. Αλλά θέλει κάτι πολύ εξειδικευμένο, κυρίως στο χέρι, στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση. Όχι. Όχι αναγκαστικά. Αυτό μπορεί να γίνει εφαρμογή και σε τέχνη. Εγώ έχω. Επικεντρώνουμε κυρίως στην εκπαίδευση, αλλά μπορεί να βρει εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Δηλαδή, ας πούμε, στα κέντρα, στα δωμάτια μυστηρίου, που προσπαθείς να ξεφύγεις. Για να ξεφύγεις από εκεί μέσα, συνήθως υπάρχει και ένα μικρό Arduino από πίσω. Και μπορεί να βρει επίσης εφαρμογή και σε τέχνη. Π.χ. λεντοτενίες, μπορείς να βάλεις να φτιάξεις ένα γλυκό με λεντοτενίες. Επίσης να τις κάνεις, να τις ελέγχεις εσύ που θες να... Αυτά τα 3D λεπτά με λεντοτενίες. 3D λεπτά που είναι τα cube, τα led cube. Τα led cube, πάρα πολύ τρομερά. Και τέτοια. Βαλογικά θα πέσουν κάποια πλάνα, ελπίζω... Τώρα που μιλάμε, ξέρεις με όλα αυτά τα προτζεκτά, για ψάξω να τα βρω. Και... Το όριο... Είναι η φαντασία. Ακριβώς. Η φαντασία και οι γνώσεις που μπορείς να αποκτήσεις. Γενικά, οι γνώσεις που μπορείς να αποκτήσεις διαβάζοντας, βλέποντας σκριπτάκια και σιγά σιγά να εξελιχθείς μαθαίνοντας τη γλώσσα προγραμματισμού. Και βασικά ξεκινάς με έτοιμα πράγματα. Αυτό ξεκινάς. Να παράγεις έτοιμα και πράγματα. Και όσο όρεξη έχεις και μεράκι, γιατί είναι πάνω στο μεράκι του καθενός, εξελίσσεσαι παραπάνω. Ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε, σας έδειξα τη συνδεσμολογία Arduino και Raspberry. Μπορείς να τα συσχετίσεις μεταξύ τους και να φτιάξεις ακόμα πιο υπέροχα και πιο τρελά πράγματα με το μυαλό σου. Τι θα θες να φτιάξεις, μάλλον τι θες να φτιάξεις με το Raspberry και το Arduino δίπλα-δίπλα, ή δεν κάνει να το πούμε. Είναι μια εφαρμογή που πάμε να ετοιμάσουμε για το CERN, βασικά. Αλλά εντάξει. Εντάξει. Γενικά, ο Μιχάλης ασχολείται. Κυρίως και με την εκπαίδευση. Το τώρα στο πρώτη φορά για το CERN. Αυτό με το CERN όντως τώρα, το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν νομίζω. Όχι.
Αυτό με έχετε συμπάρξει. Ναι, αυτό δηλαδή. Γενικά έχω μυαλάξα με το Σέρνοντος. Φυσικώς ήθελα κάποια στιγμή να πορνούσα εκεί πέρα. Βέβαια, ήμασταν φεραλιώς. Αλλά ναι, τέλος πάντων, όπως και να έχει, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, πολλές εφαρμογές. Το μόνο που είναι, όπως είπε και ο Μιχάλης, είναι η φαντασία σου και πέρα από τη φαντασία είναι και οι γνώσεις που έχεις όρεξη να αποκτήσεις. Όχι που έχεις, αλλά που έχεις όρεξη να αποκτήσεις. Γιατί η όρεξη και το μεράκι είναι το βασικό σε αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή που είσαι εκπομπίστας και ασχοληθείς με αυτό, πάει να πει ότι αχ, εντάξει, έχω ένα project. Ας πούμε για παράδειγμα να φτιάξω ένα ρολόι. Μετά θα θέλεις κάτι άλλο, αν έχεις πράγματα όρεξη. Λοιπόν, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το συνδέσεις, όπως είπαμε, με Raspberry Pi. Μπορείς να φτιάξεις οτιδήποτε κατεβεί στο ρολόι σου. Μια από τις εφαρμογές που κάνουμε, ας πούμε. Πες μας λίγο δύο πράγματα για την εφαρμογή που θα δούμε στην εκπαίδευση. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα να πω ότι η εφαρμογή που θα δούμε είναι μια δημοσίευση ενός συνεδρίου. Σε δύο μήνες θα γίνει αυτό από τώρα που κάνω το βίντεο εγώ. Πες μας δύο πράγματα για αυτό που θα δούμε. Το θέμα, στα γρήγορα. Το τι... θέμα του συνεδρίου είναι η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες. Και αυτό που έχουμε στήσει είναι ένα μικρό προτζεκτάκι που θα μπορούσαν να φτιάξουν παιδιά, σαν Science Fair, ή στα πλαίσια του εργαστηρίου. Της φυσικής και της χημίας, που συνδυάζει και φυσική και χημεία και λίγο πληροφορική και εξομοιώνει το φαινόμενο της θερμοκηπίου. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε την πλακέτα την Arduino. Εδώ πέρα βλέπουμε είναι το καλωδιάκι το USB με το οποίο πηγαίνει και θα το συνδέσουμε σε μία από τις θύρες του υπολογιστή. Και εδώ πέρα έχει διάφορες άλλες θύρες και πινάκια και ακροδέκτες. Λοιπόν, αυτές εδώ πέρα είναι οι ψηφιακές θύρες μας. Μα εδώ πέρα μόνο δέχεται ρεύμα ή στέλνει ρεύμα. Το μπορεί να το χρησιμοποιήσει είτε σαν ανάγνωση είτε σαν εντολή. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε τις υποδοχές για τη τροφοδοσία, τις γεώσεις και τις αναλογικές εισόδους και εξόδους. Και εδώ πέρα στις ψηφιακές έχουμε, στις αναλογικές έχουμε και τις εξόδους που διαβάζουμε και τις εισόδους και τις τροφοδοσίες. Λοιπόν, χρησιμοποιώντας ύστερα τις συνδεσμολογίες όλο το raster, φτιάχνουμε δύο μπουκαλάκια. Αυτά τα δύο μπουκαλάκια τα χρησιμοποιούμε σαν δοχεία για να το ένα περιέχει αέρα και το άλλο διοξείδιο του άνθρακα. Και εδώ μέσα έχουμε, όπα, συγγνώμη καμερούλα, έχουμε έναν αισθητήρα συνδεμένο με όλα αυτά και είναι αυτός εδώ πέρα, είναι ο LM35. Αυτό ουσιαστικά είναι το άκρο, το τέλος ενός ηλεκτρονικού θερμόμετρου που μετράει σε Κελσίου. Αυτό είναι εδώ πέρα μέσα κρυμμένο. Το έχουμε κάνει με όλη αυτή και τα σκευούλα για να μην μπαίνει νερό και να μπορέσουμε να μετρήσουμε και υγρά και άλλα πραγματάκια. Ωραία. Τώρα, όλο αυτό το σύστημα μέσω του USB μπορούμε και το συνδέουμε στον υπολογιστή μας. Δείχνει εδώ πέρα ότι ξεκινάει να δέχεται ρεύμα και να λαμβάνει τις εντολές. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Arduino, στο οποίο μέσα γράφουμε και το κωδικά μας. Το αριστερό κομμάτι είναι το πρόγραμμα του ίδιου του Arduino, στο οποίο έχουμε γράψει το κώδικά μας μαζί με κάποια σχόλια, και δεξιά είναι το δεύτερο κομμάτι. Λοιπόν, αφού γράψουμε το κώδικα, επιλέγουμε να το ανεβάσουμε και πάνω στη πλακέτα. Δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Και πατώντας εδώ πέρα μπορούμε να δούμε ότι μας στέλνει με 3 θερμοκρασίες Κελσίου για τα 2 θερμόμετρα που έχουμε. Ωραία. Χρησιμοποιώντας τώρα και το άλλο μας προγραμματάκι που έχουμε γράψει, αυτό το χρησιμοποιούμε για να βλέπουμε αυτές τις μετρήσεις, όχι απλά σε ένα κατεβατό από νούμερα. Αλλά σε ένα πολύ πιο ωραίο παράθυρο. Λοιπόν, εγώ είμαι η κόκκινη γραμμή, εσείς η μπλε. Για πιάσετε την άκρη να δούμε ποιος είναι πιο θερμός άντρας. Έχουν μια φορά ένα βαθμό Κελσίου, φίλε. Ναι, το κρατάω περισσότερη ώρα, βέβαια. Αλλά λογικά θα πρέπει να πιάσει το 36. Θερμοκρασία σώματος. Θερμοκρασία σώματος. Όπα, δέχομαι λίγο ένα βραχυκύκλωμα. Αλλά συνεχίζει. Είναι το μότιρ. Αυτή τη στιγμή πάω σε Black Flame. Πω, είμαι πολύ καλό. Αλλά ιδέες, δηλαδή η απόκριση είναι πάρα πολύ σύντομη. Και αυτό ουσιαστικά μπορείς να το κάνεις και ένα θερμόμετρο στο σπίτι, γιατί σαν με έχεις πυρετό. Ναι, σε 40 βαθμούς πιάνω, παρά είμαι hot. Τι είσαι εσύ ρε! Οχ! Βολκάνο φίλε, έχω το υπερδυνάμεις.
Τι βλέπουμε. Εδώ πέρα είναι τα μπουκαλάκια, έχουμε στήσει και τα υπόλοιπη, την υπόλοιπη διάταξη. Εδώ έχει σόδα. Έχουμε σόδα. Η σόδα του και είναι... έχουμε κάνει μια κατασκευή εδώ πέρα. Γι' αυτό μου αρέσει. Γι' αυτό μόνο ότι... και μόνο. Μόνο λοιπόν. Και μόνο γι' αυτό. Αυτό εκτός από ναργιλές μπορεί να γίνει και κατασκευή. Είναι ναργιλές δεξιού του. Αυτό που βλέπεις είναι ένα εργοστάσιο παράγει δεξιού του άνθρακα. Λοιπόν, αυτό εδώ έχουμε σόδα. Για όσους δεν πήγατε τρίτη γυμνασίου, σόδα. Ναι, το κάνουν στους μαθητές. Στα παιδιά όταν το κάνουν σαν παράδειγμα. Βάζει σόδα. Μόλις βάλει ξύδι από πάνω θα δείτε την σόδα να αντιδράει και να βγάζει διοξείδιο του άνθρακα σε αέρια μορφή και να φρίζει. Πώς ξέρουμε ότι είναι διοξείδιο του άνθρακα? Είναι η αντίδραση, κάκο 3. Θα το μάθουμε, θα το δείξουμε. Λοιπόν, βάζουμε εδώ πέρα το ξύδι. Το θέμα ότι θα βγάζει από εδώ. Η μέτρηση ξέρουμε το... ότι ξεκινάει να φρίζει. Λοιπόν, δείτε τώρα. Βάζει το ξύδι. Δείτε μέσα στο μπουκάλι, αρχίζει να φρίζει, αντιδράει το οξύ του ξυδιού με τη σόδα. Το ασβέστη με στη σόδα και βγάζει διοξείδιο του άνθρακα. Βγάζει ένα αέριο. Ένα αέριο. Δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν ξέρουμε, δεν τι ξέρουμε είναι. Ακόμα τι είναι. Το οποίο θα αποθηκευτεί μέσα στο μπουκάλι το δεύτερο. Τώρα θα μου πεις δεν υπάρχουν διαρροές. Φυσικά και υπάρχουν με τέτοιες καταστάσεις. Δεν έχει σοβαρά. Δεν έχω διαρροές. Λοιπόν. Γιατί αυτό που θα τρέξει εκεί μέσα μετά. Θα δούμε, κάτσε τώρα. Το κλείνουμε από εδώ πέρα με το δάχτυλο. Ωραία. Οπότε έχει μόνο μία έξοδο. Ναι, εννοώ διαρροές από το μπουκάλι που φεύγει το τέτοιο, ρε. Μόνο από πάνω, εμείς μας ενδιαφέρει να γεμίσει. Ναι. Τώρα, επειδή είπαμε ότι είναι το δεξί του άνθρακα, το δεξί του άνθρακα έχει μια ιδιότητα. Είναι πιο βαρύ. Οπότε υπάρχει κάθεται κάτω. Κάθεται κάτω, σαν ίζυμα. Οπότε δεν θέλει. Αόρατο ίζυμα. Αόρατο. Παιδιά, έχει μία τρίτη γυμνασίου. Είναι ωραία. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε. Επειδή αν έχει διοξείδιο του άνθρακα θα σβήσει φλόγα. Για να δούμε. Λοιπόν, κάτσε να πάρει καλά-καλά το σπίρτο και να το βάζουμε μέσα. Έσβησε. Είδες. Έχει διοξείδιο του άνθρακα. Είναι γεμάτο μέχρι πάνω. Ωραία. Και τώρα εμείς καθόμαστε και παίζουμε με σπίρτο και διοξείδιο του άνθρακα. Και να το κουμπίσει μέσα στο στόμιο. Ουπ. Λοιπόν. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει την ιδιότητα να σβήνει τη φωτιά. Πολύ πρεσβεστήρες μέσα, το ξαναλέω όμορφα και καθαρά, έχουν διοξείδιο του άνθρακα για πιο βαριές εφαρμογές. Λοιπόν, κλείνουμε τώρα, όπως βλέπετε, τον αισθητήρα πάνω από το μπουκαλάκι για να μην υπάρξουν διαρροές και το χάσουμε. Και τώρα, τι έχουμε, στο ένα μπουκαλάκι, αυτό έχουμε διοξείδιο του άνθρακα. Σε αυτό τι έχεις μέσα. Μαύρο. Φαίνεται το δαχτυλιδάκι. Φαίνεται και το άλλο. Ναι. Με το άσπρο δαχτυλίδι έχει μέσα αέρα ατμοσφαιρικό. Αέρα. Ενώ με αυτό με το μαύρο. Διοξίδιο. Έχουμε διοξείδιο του άνθρακα. Και τα δύο είναι συνδεδεμένα, αν φαίνεται, που δεν φαίνεται, πάνω στην πλακέτα, να δούμε πίσω, το Arduino. Εν τω μεταξύ, το έχω πάνω στο τρίποδο τώρα, θα φέρω το τρίποδο πιο κοντά να σας δείξω. Εδώ πάνω είναι συνδεδεμένα και τα δύο αισθητήρες πάνω στην πλακέτα του Arduino και πάνε και τα δύο πάνω στον υπολογιστή. Οπότε, με το που ανάψει η λάμπα, η λάμπα είναι κόκκινη. Η λάμπα είναι κόκκινη, θα αρχίσει να βγάζει υπέρυθρα ακτινοβολία. Οπότε η υπέρυθρα ακτινοβολία είναι αυτή που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σε συνδυασμό με τα αέρια του θερμοκηπίου, που το πιο βασικό από αυτά είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Λοιπόν, και θα δούμε τις μετρήσεις που θα πάρει σε θερμοκρασία, να φανταστώ, όπως δείξαμε και πριν, ο υπολογιστής. Οπότε αυτά τα δύο θα αρχίσουν να αντιδράνε. Πάμε. Και βλέποντας εδώ το πείραμα, το οποίο ξαναλέω μία φορά, έχουμε μια λάμπα υπέρυθρης ακτινοβολίας, η οποία εκπέμπει στο υπέρυθρο φάσμα, δύο μπουκάλια, το ένα είναι με διοξίδιο, το άλλο είναι με ατμοσφαιρικό αέρα. Έχουμε δύο αισθητήρες πάνω από κάθε μπουκάλι, πηγαίνουν στο raster και από εκεί στο Arduino και από το Arduino στην οθόνη. Πριν να σας δείξω το αποτέλεσμα, το λογικό είναι του όλου πειράματος ότι το διοξείδιο θερμαίνεται πιο πολύ από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Άρα εν ολίγης, εάν η ατμόσφαιρα έχει διοξείδιο του άνθρακα, σημαίνει ότι είναι περισσότεροι βαθμοί Κελσίου που μπορεί να περιέχει διοξείδιο του άνθρακα. Το περιέχει, αλλά αν περιέχει, περιέχει παραπάνω από αυτό που χρειάζεται. Βλέπουμε 33,4,5,6, 30, κάτι. Πάνω δεν είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας, πάνω είναι το διοξείδιο του άνθρακα, κάτω είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας. Η διαφορά τους είναι γύρω στους 3 με 4 βαθμούς Κελσίου. Μα θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό? Ναι, είναι αρκετά σημαντικό, γιατί σε παγκόσμιο επίπεδο, στην ατμόσφαιρα της Γης, ένας βαθμός Κελσίου, ούτε καν 3, λιώνει τους πάγους των πόλων. Οπότε, μπορώ να πω, έτσι όπως το βλέπω κιόλας, ότι αυτό που αποδεικνύεται με αυτό το πείραμα, το οποίο βοήθησε το Arduino, να σας το δείξω ξανά, είναι ότι δείξαμε ότι το διοξίδιο θερμαίνεται περισσότερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Βλέπουμε και τις καμπύλες εδώ, λίγοι καταλαβαίνουν όσοι ασχολούνται βασικά με το θέμα της καμπύλης, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε θερμοκρασία και χρόνο. Όσο περνάει ο χρόνος, η θερμοκρασία του
διοξιδίου αυξάνεται. Και του αέρα. Και απλά το αέρα, απλά, απλά το πολύ παραπάνω. Λοιπόν, ένα πείραμα, ένα πολύ απλό πείραμα, το οποίο βέβαια θα το δείτε 2 μήνες αφού το γυρίζω, λόγω δικαιωμάτων και λόγω... Δικαιωμάτων. Δικαιωμάτων. Μιας και θα δημοσιευθεί σε ένα συνέδριο. Και σε αυτό βοήθησε το Arduino. Είναι ένα από τα πολλά. Αυτό είναι το επιστημονικό κομμάτι που μπορείτε να δείτε, αλλά το οποίο όμως δεν είναι τόσο το πείραμα. Αυτό μπορεί να γίνει και σε ένα σχολείο όταν κάνουμε. Αυτό το... τα πετάκια κάνουμε για να το κατασκευάσουμε. Κανονικά ναι. Δηλαδή τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε είναι 2 μπουκαλάκια από ένα ψυχτικό. Γνωστή εταιρεία που δεν αυτό αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι στην ουσία ότι με το Arduino μπορεί να μπει στην εκπαίδευση και μέσω τη εκπαίδευση μπορούμε να δούμε. Και να κάνουμε πιο ενδιαφέροντα τα πράγματα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μετά από αυτό το πείραμα ξέρετε και καταλαβαίνετε όντως, αφού το είδατε και με τα μάτια σας, γιατί εμφανίζεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τι συνέπειες έχει και πώς προκαλείται. Και όλα αυτά που είδατε, όλα τα project με το Arduino και αυτά και άλλα πολλά τα οποία μπορείτε να δείτε στη σελίδα του Μιχάλη, το edwin.gr, το οποίο ακόμα είναι υποκατασκευή τώρα που γυρίζουμε το βίντεο, αλλά όταν εσείς θα το δείτε κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ήδη δημοσιευμένη η σελίδα, ανεβασμένη στο web, οπότε θα μπορείτε να επισκεφτείτε, να μάθετε πληροφορίες, να δείτε διάφορα, να επικοινωνήσετε με τον ίδιο του Μιχάλη και με τα παιδιά που ασχολούνται με το project, γιατί, γιατί είμαστε μια ολόκληρη ομάδα. Υπάρχει μια ομάδα πίσω από αυτό που ασχολείται με την εκπαίδευση και σχετικά με εφαρμογές, ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino και όχι μόνο. Ευχαριστώ που με κάλεσες να το δούμε παρέα. Χαρά μου να σε φιλοξενώ. Και εσένα και τους... Και ας ακόμαστε στα ενδιάμεσα όλη την ώρα, γιατί με τον Μιχάλη έχουμε προϊστορία. Αφού δεν μου πας στην τότε. Λοιπόν, check tech now, Κώστας εδώ, Μιχάλης, edwin.gr. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και ελπίζω να σας κίνησε το ενδιαφέρον να ασχοληθείτε και να ψαχτείτε λίγο περισσότερο. Οι εφαρμογές είναι πάρα πολλές, είναι πρακτικά απεριόριστες ανάλογα όπως ξαναείπαμε με τη φαντασία σας και τις γνώσεις που δεν έχετε αλλά αποκτάτε στην πορεία. Να έχετε μια όμορφη μέρα παιδιά. Γεια σας. Γεια σας.